αλλοίς που συνεργάζονται για το παρόν και το μέλλον του επαγγέλματός τους και της θάλασσας. Μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ που τολμά να πρωτοπορήσει για τη βελτίωση της βιωσιμότητας των προμηθευτών της και ένα πρόγραμμα που βλέπει την αλληλεία με διαφορετικό τρόπο. Και όλα αυτά για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο σε μια κοινή προσπάθεια που φέρνει όλους τους εμπλεκόμενους στο ίδιο τραπέζι. Είμαστε στην Καβάλα γιατί εδώ έχει ξεκινήσει κάτι διαφορετικό στο χώρο της αλληλείας. Στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο είναι διαφορετικό. Με βάση το πρότυπο του MSC, δηλαδή κάποιους βασικούς κανόνες για το πώς πρέπει να ψαρεύει ένας στόλος και πώς πιστοποιείται γι' αυτό, έχουμε ξεκινήσει όλοι οι εμπλεκόμενοι να καθόμαστε γύρω από ένα τραπέζι και να συζητάμε ακριβώς γι' αυτό πώς μπορεί ο στόλος Γρηγρίτης Καβάλας που ψαρεύει γάβρο και σαρδέλα να φτάσει σε επίπεδο βιωσιμότητας και να πιστοποιηθεί. Για την αγωνία μας να υπάρξει βιώσιμη αλληλεία, να μπορούμε και εμείς να βγάζουμε ένα μεροκάματο αξιοπρεπώς, αλλά και να αφήσουμε ψάρια υπαρκαταθήκη για το μέλλον. Στο πλαίσιο του προγράμματος του WWF Ελλάς για μια υπεύθυνη αλληλεία, η περιβαλλοντική οργάνωση σε συνεργασία με τους αλληλείς Γρηγρίτης Καβάλας, την Εταιρεία Εμπορίας Ψαριών Μανιός και το Ινστιτούτο Αλλιευτικής Έρευνας, ξεκίνησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο ένα πρόγραμμα βελτίωσης βιωσιμότητας του στόλου. Στόχος της πρωτοποριακής αυτής συνέργειας είναι η επίτευξη της βιωσιμότητας του στόλου Γρηγρίτης Καβάλας που αλλιεύει γάβρο και σαρδέλα, σύμφωνα με τα πρότυπα της οικολογικής πιστοποίησης αλληλείας MSC. Για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα, φορείς, πολιτεία, ψαράδες, επιστήμονες και επιχειρήσεις δουλεύουν μαζί για να διατηρήσουν τις ελληνικές θάλασσες ζωντανές. Εγώ περιμένω να πιστοποιηθεί ο στόλος, σύμφωνα με όλα τα προβλεπόμενα στη συγκεκριμένη μεθοδολογία. Και οι ψαράδες πραγματικά να αρχίσουν να βλέπουν το πλεονέκτημα από την αλληστερία, γιατί για αρκετούς από αυτούς είναι μια επένδυση. Ελπίζω ότι σε 2 χρόνια θα έχουμε μια ομάδα ψαράδων, περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων, οι οποίοι όμως εξακολουθούν, θα είναι στη θάλασσα, θα εμπιστεύονται τα παιδιά τους, τα καΐτια τους και θα υπάρξει μια συνέχεια χωρίς πολλά σκαμπανεβάσματα. Αυτό είναι το όνειρό. Είναι σε 5 χρόνια από τώρα να υπάρχει πρώτα απ' όλα εδώ πέρα ένα τέτοιο πρόγραμμα, ένας τέτοιος στόλος που λειτουργεί με βάση επιστημονικά δεδομένα, όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι κάθονται γύρω από ένα τραπέζι και συναποφασίζουν, αλλά και να έχει αποτελέσει παράδειγμα και για άλλους στόλους στην Ελλάδα και για άλλους στόλους στη Μεσόγειο που να προσπαθούν να εξασφαλίσουν την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, των πληθυσμών των ψαριών και το εισόδημα των ίδιων των αλλιών. Το 2013 μπήκαν οι βάσεις του σχεδίου δράσης που συμφωνήθηκε από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Τα πρώτα θετικά δείγματα αυτής της συνεργασίας έχουν αρχίσει να γίνονται ορατά. Ήδη λειτουργεί η Επιτροπή Μικρών Πελαγικών Καβάλας, όπου συμμετέχουν εκτός από τους εταίρους του προγράμματος η Γενική Διεύθυνση Αλληλείας, το Λιμενικό Σώμα, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών και άλλα. Το πρόγραμμα βελτίωσης βιωσιμότητας αλλιευτικού στόλου είναι το εργαλείο που χρησιμοποιεί το WWF για να συνεργάζεται και με αλλιείς αλλά και με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους στην αλληλεία, προκειμένου ένας αλλιευτικός στόλος να φτάνει στο επίπεδο πιστοποίησης του MSC και ιδανικά και στην ίδια την πιστοποίηση. Πρωτοπορούμε στη Μεσόγειο, ναι. Δεν υπάρχει άλλο στόλος στη Μεσόγειο πιστοποιημένος αυτή τη στιγμή. Πρωτοπορούμε εδώ στην Καβάλα μέσω του προγράμματος του WWF και πιστεύω να το καταφέρουμε στο τέλος. Ο ρόλος της Επιτροπής είναι κομβικός για τη συμμετοχή των εμπλεκομένων στη διαχείριση και τη βελτίωση βιωσιμότητας του στόλου. Η πρωτοβουλία αυτή δίνει για πρώτη φορά φωνή στους αλλιείς ώστε να συνεργαστούν με το αρμόδιο Υπουργείο με στόχο τη χάραξη και την εφαρμογή αποτελεσματικής πολιτικής για την αλληλεία Γρηγρή Γάβρου Σαρδέλας στην Καβάλα. Η πιστοποίηση του συγκεκριμένου στόλου είναι πολύ σημαντική γιατί έχει καταρχήν να κάνει με αυτό που λέμε υπεύθυνη αλληλεία. Είναι ένα συγκεκριμένο αλλιευτικό εργαλείο το οποίο εκ των πραγμάτων έχει λιγότερες επιπτώσεις σε σχέση με άλλα αλλιευτικά εργαλεία στο περιβάλλον. Επομένως, έχουμε να κάνουμε με εφαρμογή αρχών που δεν μπορούσαν να τις βρεις εύκολα εδώ στην δικιά μας τη χώρα και μόνο σε ολόκληρη τη Μεσόγειο ενδεχομένως.